στην παρδό και στην άξο. Τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω, στην παρδό και στην άξο. Ωραία, παιδιά. Μ' αρέσει με ένα άξο πάρα πολύ. Ναι, είναι από τα νησιά. Από τα αγαπημένα μου νησιά. Και εμένα. Και εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Και έχω πάει και καλοκαίρι και Πάσχα, δηλαδή την έχω δει σε όλες τις εποχές. Εμείς πάμε από νησί την πατάμε, γιατί μεγαλώνει η Λευκάδα, την έχει το καλοκαίρι εκεί που να πα στην άξο. Έτσι, έτσι, σωστά. Και όμως, παιδιά. Λοιπόν, πάμε μία βόλτα στην άξο, γιατί εκεί έχουμε τον κύριο Ιάκωβο Βαλέρη, που είναι αντιπρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άξου, και τον κύριο Ευάγγελο Κατσαρά, πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων. Βρίσκονται εκεί και θα μας μιλήσουν για το τι γίνεται στο νησί, λίγο την κινητικότητα, τον καιρό, τα πάντα. Τι κάνετε? Σας καλησπερίζουμε από την όμορφη Νάξο. Καλησπέρα. Το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, το πιο πράσινο νησί, με περίπου 36 χιλιόμετρα συνεχόμενες αμμουδερές παραλίες και όχι μόνο. Έχετε πολύ ωραίες παραλίες και γενικότερα το νησί έχει φαγητό ωραίο, μέρη ωραία, δηλαδή και τι δεν έχετε. Εκείνο το αρσενικό, το τυρί που μπορώ να φάω, παιδιά, δηλαδή. Οι ξαπλώστρες είναι δωρεάν ή τις πληρώνουν εκεί, για να ξέρω. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω, οι ξαπλώστρες είναι δωρεάν εκεί ή τις πληρώνουν? Κοιτάξτε, στα περισσότερα καταστήματα οι ξαπλώστες σε ξενοδοχεία παρέχονται δωρεάν, είτε αν καθίσουν μόνο να πάρουν κάποιο καφέ ή κάποιο φαγητό. Το λογικό. Εντάσσονται μέσα στην ώρα που θα είναι εκεί και θα κάνουν υλοόμενοι και θα είναι στις ξαπλώστες. Από εκεί και έπειτα, εγώ από την Ένωση Ξενοδόχων, εδώ τα ξενοδοχεία μας έχουμε πάρα πολύ οικονομικές τιμές, έχουμε καταλήμματα για όλα τα βαλάντια. Η κίνηση πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Το τριήμερο ήταν πολύ δυνατό. Μπράβο. Είχαμε πληρότητα περίπου στο 80% και σε κάποια ξενοδοχεία τα οποία ήταν ανοιχτά άγγιζε και το 100%. Πολύ και καλά. Το καλοκαίρι πάει πάρα πολύ καλά. Ως τώρα 70 με 80% είναι αυτή τη στιγμή η πληρότητα που μιλάμε. Και σε κάποιες περιόδους, σε λίγο καιρό, θα αγγίξει και το 100%. Δηλαδή, οριακά προλαβαίνουν όσοι δεν έχουν κλείσει για το καλοκαίρι στην Άξο, έτσι, με τέτοια πληρότητα. Είπατε 80% σχεδόν. Οριακά, βέβαια, αλλά σίγουρα έχουμε, οι συγκοινωνίες με τα καράβια είναι πάρα πολύ καλές. Μπορούν εύκολα, δηλαδή, εισιτήρια να βρουν, να έρθουν. Και οι ταξιδιώτες θα έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν ό,τι κατάλληλα θέλουν. Με τα ΕΣΠΑ τα οποία δόθηκαν τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί η υπηρεσία μας, το σέρβις μας είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι και σε ξενοδοχεία τα οποία είναι 1-2 αστέρια μπορούν να βρουν ποιότητα όπως είναι σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Μπορείτε να μας πείτε ενδεικτικά έτσι, κάποιες τιμές για κάποιο δίκλινο? Για τα βαλάντια, όλο ναι, τον κόσμο. Έτσι, ενδεικτικά, κάποιες τιμές να ξέρουμε. Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, τον Αύγουστο που μιλάμε, που είναι και ο μήνας αιχμής, μπορεί να βρουν κατάλημα που να ξεκινάει από 60-70 ευρώ μέχρι και 150 ευρώ. Πολύ εύκολα. Ανάλογα τη κλίδα που θέλει. Ναι, δηλαδή, εμείς θέλω να τονίσω ότι τα τελευταία χρόνια και τώρα από τώρα που έχουμε αναλάβει και εγώ ως πρόεδρος ξενοδόχων, προσπαθούμε να εντάξουμε το ελληνικό πρωινό στα καταλήμματά μας, γιατί έχουμε παντρέψει τον πρωτογενή τομέα με τον τριτογενή τομέα, τη γραβιέρα Νάξου, έτσι, που είναι pop προϊόν, έχουμε την πατάτα Νάξου, το φέτα, τα γιαούρτια. Βέβαια, ο αρμόδιος για να σας δώσει καλύτερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Νάξου, έτσι, είναι ο κύριος Βαλέρης, που είναι αυτή τη στιγμή δίπλα μου. Να σας πει περισσότερα. Ο κύριος Βαλέρης πρέπει να μας δώσει απάντηση πώς κατάφεραν το νησί αυτό να έχει σαν πρώτο αγροτικό προϊόν την πατάτα. Το ξέρω, πατάτα, η καλύτερη πατάτα στην Ελλάδα δίνει στην Άξο. Έχει κάτι αυτή η πατάτα. Και στον Ευρωκόπη, αλλά κυρίως. Στον Ευρωκόπη, η πατάτα Άξο είναι η καλύτερη. Το λένε όλοι. Παιδιά, εντάξει. Γεια σας και από μένα, γεια σας. Γεια σας, κύριε Βαλέρη. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους σας και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά επίσης. Κάποιος εκεί στο πάνελ μίλησε για την πατάτα Νάξου. Ναι, η πατάτα Νάξου όλοι τη γνωρίζετε. Είναι ένα προϊόν πιστοποιημένης γεωγραφικής ένδειξης. Χαρακτηρίζεται για την ποιότητά της, από τη γλυκύτητά της. Έτσι. Και από την οστιμιά της. Επίσης έχουμε και τα άλλα παραδοσιακά προϊόντα μας, έτσι. Με ναυαρχίδα τη γραβιέρα Νάξου. Έτσι. Το παραδοσιακό αρσενικό. Έτσι. Έχετε πολλά τυριά. Νάξου.
Το παραδοσιακό αρσενικό τι ακριβώς είναι? Έχουμε πάρα πολλά γαλακτοκομικά, έχουμε το φρέσκο γάλα, το γιαούρτι, το βούτυρο. Είναι ένας ευλογημένος τόπος Συνάξος. Είναι πάρα πολύ ωραίο να συνδυάσει κάποιος τις διακοπές του με παραδοσιακά προϊόντα. Και να πούμε, κύριε Βαλέρη, ότι η Νάξος είναι ένα νησί που ενδείκνεται και για οικογενειακές διακοπές και για τους νέους. Έχει παραλίες που θεωρούνται, ας το πούμε, κοσμικές, αλλά έχει και παραλίες μοναδικής ομορφιάς, σχεδόν απάτητες. Συνδυάζει το βουνό, δηλαδή όποιος ανέβει στην Απείρανθο μαγεύεται από τη μαγεία. Φθηνό φαγητό και πολύ καλό φαγητό που στηρίζεται σε μοναδικές πρώτες ύλες. Είναι ένα νησί που λατρέψαμε όσοι έχουμε έρθει. Και μακάρι να μας δοθεί η δυνατότητα να ξαναπάμε. Παιδιά, απίστευτες παραλίες. Τώρα τόση λαμπίνη μου είναι να ξέρω γιατί. Μου δίνετε να μιλήσω και λίγο τηλεοπτικά, μου κάνετε πάσα. Το έχουμε αυτό. Να σας καλέσω στις 15 Ιουλίου, το Σάββατο, που έχουμε το 8ο Φεστιβάλ Πατάτας Νάξου. Να σας φιλοξενήσουμε και να σας περιποιηθούμε. Με πολύ χαρά θα έρθουμε. Ουσιαστικά αυτό που λέγαμε, κύριε Βαλέρη, και πριν συνδεθούμε μαζί σας, που συζητάγαμε έτσι λίγο για την Νάξο, είναι ότι στο συγκεκριμένο νησί, επειδή και εγώ έχω εμπειρία, γιατί έχω έρθει αρκετές φορές, τρως πάρα πολύ με πολύ λίγα χρήματα. Βέβαια. Ακριβώς. Και είναι πολύ καλό που έχετε καταφέρει να το έχετε κρατήσει σε αυτό το επίπεδο και δεν χτυπάτε τις τιμές που λέμε. Αυτό οφείλεται και στους επαγγελματίες του νησιού, αλλά οφείλεται και στο ίδιο το νησί, διότι ας μην ξεχνάμε ότι το 60% της οικονομίας του νησιού στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα. Έτσι. Και έχει δικά του προϊόντα, από ζαρζαβατικά, από κυπευτικά, από τυροκομικά, τα περίφημα κρέατα, τα αμνοερήφια Νάξου. Οι τουρίστες τι επιλέγουν έτσι για να κλείσουμε αυτή την περιήγηση στα εδέσματα τα ωραία που έχετε, εκτός από την πατάτα, ποιο είναι το αγαπημένο? Όποιος τουρίστας έλθει στην Άξο, Έλληνας ή ξένος, θέλει οπωσδήποτε να δοκιμάσει τα τυροκομικά μας προϊόντα, την πατάτα Νάξου και τα ντόπια, τα νόστιμα κρέατά μας. Έτσι, σωστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Βαλέρη. Ναι, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Ευάγγελο Κατσαρά. Ραντεβού το καλοκαίρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Έχετε ανοιχτή πρόσκληση από την Ένωση Ξενοδόχων να σας φιλοξενήσουμε ανά πάσα στιγμή όποτε θέλετε. Θα την εκμεταλλευτούμε. Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε εδώ στη γιορτή της πατάτας. Είναι ένα πολύ μεγάλο event. Και φυσικά θα σας φιλοξενήσουμε και θα περάσετε, είμαι σίγουρος, όπως όλοι, πάρα πολύ καλά. Ωραία, την αγάπη μας την Άξο. Εμείς θα σας στείλουμε την πρόσκληση. Ναι, εμείς θα σας στείλουμε την πρόσκληση και σας περιμένουμε. Να μας τη στείλετε. Ήστε να μην το μετανιώσετε, γιατί εμείς ήδη έχουμε έρθει. Και τρώμε πολύ, να ξέρετε. Τρώμε πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μας την Άξο. Δεν πειράζει, καλά λύσες. Έτσι. Εντάξει, λοιπόν. Γεια σας. Εγώ το είπα για να μην βλέπω να σας ρωτήσω τις πατάτες. Εγώ θα μου λαθώ στην πατάτη τη γανιτή. Καλά, τέλεια. Εσύ, αν θα δοκιμάσετε το αρσενικό, τη γραβιέρα, δεν θα θέλετε τίποτα άλλο. Εγώ το δύο κομικά τρώω. Με τσιπουράκι. Όπου τώρα, Κλεοπάτρα, τι μας έκανε. Τσιπουράκι, πίνετε κιόλας. Ναι, τα πάντα. Λίγο, το ζητάει περίσταση, παιδί μου, με την πατατίτσα και όλα αυτά. Εγώ σας έχω πει, δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου.